Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας εδώ από το Απόστολο Σουλιώτης, όπου σε λίγο διάστημα ολίγων λεπτών θα πραγματοποιηθεί εδώ σε ένα πολύ καλό γήπεδο το δεύτερο έργο του κυπέλλου Εμπστράκες, και μιλάμε για τα ημιτελικά ανάμεσα στην ομάδα του Μέγα Αλεξανδρουλιάσμου και στην ομάδα της Δόξας Προσκυνητών. Οι δύο ομάδες και 22 ποδοσφαιριστές έχουν ήδη μπει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Με τα μπλε και τα λευκά σόρτς είναι η ομάδα των γηπεδούχων και με τα μπλε σόρτς και τα λευκές φανέλες είναι η ομάδα των προσκυνητών. Παίκτες, έδωσε στον Παπαρούνα. Αυτό στον Αντωνιάδη θα κάνει μια παράλληλη σε μπαλιά. Έρχεται ο Παπαρούνας, θα δώσει πίσω. Σουτ από τον Κλής. Παπαρούνας που εμφανίζεται ξανά στην δεκάδα μετά από έναν αγώνα. Εκτός, λάθος. Με το Σιχλιμίρι τώρα. Να δίνουν κάθετα στο Βάσκο. Μόνος του θα κάνει το πλασέ. Και έχουμε το 0-1. 0-1 με τον Βάσκο. Μετά από το λάθος στην αμυντική γραμμή, ο Σιχλιμίρης έδωσε μια κάθετη παλιά προς τον Βάσκο. Αυτός με πλάσε θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Στο έκτο μόλις λεπτό η ομάδα των προσκυνητών ανοίγει το σκορ. Το εκτελέσει ο αρχηγός βέβαια της ομάδας των προσκυνητών. Δραγανίδης, εκεί που είναι ο Σιδηρόπουλος, θα πιάσει την κεφαλιά. Η μπάλα λίγο out. Φάρηση. Offside. Τρίχας. Βάσκος θα αφήσει πάρα πολύ ως το Δραγανίδη και μια κάθετη παλιά προς το Σιχλιμίρι. Μεγάλη ευκαιρία. Για να δούμε. Θα δώσει το πλασέ και στέλνει. Θα κάνει το πλασέ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 0-2 για την ομάδα των προσκυνητών. Πάρα πολύ απλά και αποτελεσματικά η ομάδα του κ. Μπαχαρίδη θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Στο 17ο λεπτό είμαστε. Και βέβαια αποκτά ένα σοβαρό προβάδισμα για την πρόκριση στο μεγάλο τελικό. Μόσκος που είναι τραυματίας βεβαίως. Σιχλιμίρης τώρα θα πει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παράλληλη παλιά στο Δραγανίδη που θα πιάσει την κεφαλιά. Απόκρουση από τον Παπουτσίδη. Άλλη μια καλή στιγμή στο παιχνίδι για την ομάδα των προσκυνητών μέσα σε ένα λεπτό. Και αυτό διότι το πρώτο μάτσο, όπως έχουμε πει και στην αρχή, τώρα κλέβει ο Αντωνιάδης. Θα δώσει κάθετα στο Ρομπέρ. Αυτός θα κάνει το σουτ και έχουμε τη μείωση. 1-2. Με τον Αντωνιάδη να δίνει κάθετα στο Ρομπέρ. Αυτός μόνος του απέναντι στον τερματοφύλακα τον Νικολίτσα θα κάνει ένα άψογο πλασέ και θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα. 1-2 μάλλον, συγγνώμη, στο 19ο λεπτό. Την μπάλα θα δώσει πολύ ωραία στον Αντωνιάδη. Αυτός μέσα στη μεγάλη περιοχή θα κάνει τη σέντρα. Η Παπαρούνας μόνος του σουτ και η μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Μια κάθετη παλιά από τον Τρίχα στον Γιάννα Σιχλιμίρη. Αυτός θα κάνει το σουτ. Η μπάλα όμως θα καταλήξει out. Κρατάει την μπάλα, θα δώσει στον Αντωνιάδη, αυτός πλασαριστά στον και τώρα Ρομπέρ. Θα κάνει το σουτ πολύ καλό, η μπάλα όμως out. Σιχλιμίρης θα δώσει στον Μόσχο, αυτός στον Δραγανίδη. Δραγανίδης μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πίσω στον Τρίχα θα κάνει το σουτ, εκπληκτική. Εκπληκτικό μπλοκάρισμα του Παπουτσίδη. Οι παίκτες του Μέγα θα φύγουν στην αντεπίθεση με τον Αντωνιάδη. Να βλέπει το Γιαννακιτζίδη. Θα του δίνει μια κάθετη παλιά σε offside. Τελικά θα υποδειχτεί από τον Δημητριάδη, από τον πρώτο διαιτητή. Δε βοήθω συγγνώμη.
Φορές οι παίκτες του Ιάσμου, Αντωνιάδης κρατάει την μπάλα, θα δώσει τον Παπαρούνα, αυτός θα κάνει τη σέντρα μόνος του και ο Ρομπέρ δοκάρει. Μεγάλη στιγμή στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Στο Σιδηρόπουλο, Σιδηρόμης με τη μία θα ψάξει τον το Μόσχο που θα πάρει την μπάλα, θα κάνει και το πλασέ πάνω στη γραμμή και πριν η μπάλα περάσει την μπάλα ο Σαλίμ θα διώξει. Σιχλιμύρης πάλι στο Δραγανίδη και η μπάλα κατέληξε στο Σιχλιμύρη που θα δώσει πάρα πολύ ωραία στο Μόσχο, αυτός αφήνει στο Δραγανίδη. Δραγανίδη μέσα στη μεγάλη περιοχή, τρομερή απόκρουση από τον Παπουτσίδη. Βιόπουλος έχει χώρο μπροστά του. Θα έρθει ο Σιδηρόπουλος και θα το ανακόψει. Παρ' όλα αυτά είναι μέσα στην περιοχή και έχουμε πέναλτι. Πέναλτι τελικά. Πέναλτι στο 73ο λεπτό. Σε αυτό το πέναλτι που κέρδισε πριν από λίγο ο Σιδηρόπουλος. Ρομπέρ λοιπόν. Εκτελεί και έχουμε το 2-2 για την ομάδα του Μέγα. 74ο λεπτό. Η ομάδα του Μέγα Αλεξανδρου Ιάσμου φέρνει το παιχνίδι στα ίσα με αυτό το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ρομπέρ. 2 τέρματα λοιπόν για το Ρομπέρ. Ντεμερτζίδης. Αντωνιάδης. Αντωνιάδης θα μπει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα εκεί που είναι ο Βιόπουλος μέσα στη μεγάλη περιοχή μόνος του. Τώρα πάει ο Ζήνωνος. Θα κάνει το σουτ. Εκπληκτική απόκριση κόρνερ του Νικολίτσα. Πλασαριστά προς τον Γιαννακιτζίδη. Γιαννακιτζίδης με τη μία θα δώσει το Ρομπέρ μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει τη σέντρα. Να δούμε. Τελευταία στιγμή και έχουμε διαμαρτυρία για χέρι. Χωρίς αποτέλεσμα και τώρα για Γιαννακιτζίδης. Με μια ωραία ενέργεια θα ξεφύγει από τον αντίπαλό του. Βιόπουλος. Βιόπουλος δεν δίνει στο Καραμπάτσιο. Θα κρατήσει την μπάλα. Θα κάνει το shoot ball out. Θα διώξει. Και τώρα αντεπίθεση με τον Παγόνι. Να φεύγει στην αντεπίθεση. Να δίνει στον Βάσκο. Αυτός κρατάει την μπάλα. Ζήνωνος. Βάσκος. Ζήνωνος. Κάθετα προς τον Σιχλιμύρη. Μέσα στη μεγάλη περιοχή αυτός. Πέφτει κάτω. Δεν υπάρχει τίποτα. Σύμφωνα με το διαιτητή. Και τώρα έχουμε το τέλος του παιχνιδιού εδώ από το Απόστολο Σουλιώτης για τα ημιτελικά του κυπέλλου Εμπστράκης. Ναι, έτσι όπως τα λες είναι Γιώργο. Χάθηκε ένας στόχος. Θα κοιτάξουμε τώρα να αφοσιωθούμε στον άλλον. Τώρα όσον αφορά το παιχνίδι, χάσαμε ένα ημίχρονο. Δηλαδή μπήκαμε πολύ μουδιασμένα, ενώ έπρεπε να μπούμε με άλλη νοοτροπία. Δεν ζητήσαμε να πιέσουμε από την αρχή, γιατί το παιχνίδι θέλαμε να το πάμε σιγά σιγά και όπου βγει. Δεχθήκαμε 2 γκολ από λάθη ατομικά και στη συνέχεια το έργο μας έγινε ακόμα πιο δύσκολο. Βέβαια το ημίχρονο μπορούσε να λήξει ισοπαλία, γιατί στο τέλος έχουμε και ένα δοκάρι και σίγουρα θα άλλαζε η ψυχολογία των παικτών. Στο δεύτερο ημίχρονο αλλάξαμε σχηματισμό, προσπαθήσαμε να γίνουμε πιο επιθετικοί, πλέον δεν μας ένοιαζε, ό,τι καταφέρουμε. Νομίζω είχαμε την υπεροχή στο δεύτερο ημίχρονο, κυκλοφορήσαμε την μπάλα, χάσαμε κανένα 2-3 ευκαιρίες, δεν ευτυχήσαμε να σκοράρουμε. Συγχαρητήρια στον αντίπαλο, μια πολύ καλή ομάδα. Και τους εύχομαι να πετύχουν τους στόχους από εδώ και πέρα, και που είναι η παραμονή και το κύπελο που έχει απομείνει. Όσον αφορά εμάς, θα επικεντρωθούμε όπως ξαναείπα στο πρωτάθλημα. Στόχος μας είναι πλέον εκεί. Πρέπει να δούμε τι αρνητικά είχαμε σήμερα στο παιχνίδι μας. Είναι μεγάλο το πρωτάθλημα ακόμα και ελπίζω να βελτιωθούμε στη συνέχεια σε αρκετά κομμάτια. Ναι, είχαμε εμείς ένα. Από το πρώτο παιχνίδι ήταν το σκορ ρευστό το αποτέλεσμα, αλλά μας βοήθησε ότι βάλαμε 2 γρήγορα γκολ και από εκεί πέρα απελευθερωθήκαμε, αγχώθηκε λίγο η ομάδα του Ιάσμου και μας διευκόλυνε κατά κάποιο τρόπο στο παιχνίδι μας. Εγώ ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες, γιατί παίξαν ένα πολύ καλό αγώνα μέσα σε αθλητικά πλαίσια.
μπορεί να είχε μονομαχίες, δύναμη, φάσεις, αυτό. Αλλά δεν παρεκτραπήκαμε, δεν είχαμε παρατράγουδα. Ήταν πολύ... Όπως πρέπει να είναι. Ναι, όπως πρέπει να είναι. Δηλαδή, το λέω ξανά, συγχαρητήρια. Δηλαδή, με όλη την έννοια. Βέβαια, στο δεύτερο ημίχρονο, εμείς δεν ξέρω για ποιο λόγο, λίγο η πολυλότητα, λίγο αυτό. Κάναμε κάποια λάθη, μας ισοφάρισε ο Ιάσμος και πίστεψε ότι μπορεί να κάνει και την ανατροπή. Εκεί στο τέλος ήμασταν κακοί. Δηλαδή, από όλο το παιχνίδι, αυτή η εικόνα η τελευταία δεν μας ικανοποιεί. Το τελευταίο δεκάλεπτο στην ουσία, έτσι. Και μπορώ να πω και το δεύτερο μήχρονο, αλλά πιο πολύ προς το τέλος, ναι. Coach, ερχόσασταν από ένα παιχνίδι με μια ψυχολογία λίγο κάτω. Τι άλλαξε μέσα σε αυτές τις μέρες, τουλάχιστον στο πρώτο μήχρονο παρουσιάζεται και μια διαφορετική ομάδα από το παιχνίδι της Κυριακής. Εντάξει, δεν μπορούμε να μένουμε σε ένα παιχνίδι. Όσο και να μας πονάει κάποιο αποτέλεσμα ή τέλος πάντων κάποιο στο παρελθόν, πρέπει να τα αφήνουμε πίσω και να κοιτάμε μπροστά. Και έτσι κάναμε και σήμερα και πιστεύω ότι μπήκαμε πολύ καλά στο παιχνίδι, πολύ δυνατά, πολύ έξυπνα, εκμεταλλευτήκαμε τους παίχτες που έχουμε, τους ποιοτικούς, και βάλαμε τα δύο γρήγορα γκολ και θα μπορούσαμε να βάλουμε και κάποια ακόμα. Δηλαδή, ακριβές πανομοιότυπες φάσεις γίνανε και άλλες, δηλαδή στο κάθετες που θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες φάσεις. Και ο Ιάσμος είχε... Ναι, ευκαιρίες, είχε πολύ καλή ανάπτυξη, θα σας δώσω και συγχαρητήρια. Πιστεύω ότι και στα δύο παιχνίδια είμαστε ανώτεροι και νομίζω ότι δίκαια πήραμε την πρόκριση. Ευχαριστώ πολύ.